Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τις πολιτικές μας συζητήσεις. Πρώτος καλεσμένος μας, τον οποίο και καλησπερίζω, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ο κύριος Γιώργος Στήλιος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθετές σας. Λοιπόν, έχετε προϋπολογισμό στη Βουλή. Τα ελληνοτουρκικά είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Όμως, μια που το πιάσαμε πριν, ας ξεκινήσουμε με τη δημόσια ασφάλεια και με τα ερωτήματα που διατύπωσε ο συνάδελφός μου, ο Φίβος Κλαβιανός. Θέλω να σας ρωτήσω. Τι θα γινόταν πριν 6-7 μήνες, αν ξημέρωνε μία Δευτέρα και είχαμε την αστυνομία να μαζεύει 100 κάλικες στα λαδάδικα από 30 ενόπλους που πυροβολούσαν, 7 καμένα αυτοκίνητα στην καλύτερα φυλασσόμενη περιοχή της Ελλάδας, στο Κολωνάκι, και έναν βομβιστικό μηχανισμό που, με καρφιά που ευτυχώς δεν εξεράγει, απέναντι από ένα αστυνομικό τμήμα και δίπλα από μία εστία πανεπιστημίου και από ένα σχολείο. Κανονικότητα, φαντάζομαι, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν το λες αυτό το πράγμα. Συμφωνώ στο εξής. Ναι. Ότι πάντοτε υπήρχαν συμβάντα τα οποία τα παρακολουθούσαμε, τα έχουμε ζήσει, τα ζούμε και τώρα. Ναι. Σίγουρα όμως έχει αλλάξει το εξής. Έχει αλλάξει η πολιτική βούληση, η πολιτική θέληση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της κυβέρνησης. Και αυτή η πολιτική βούληση είναι μια πολιτική βούληση που εκπηγάζει από τις πρόσφατες βουλευτικές και εθνικές εκλογές τον Ιούλιο, όπου ήταν μια διακηρυγμένη θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε και την κυβέρνησης ότι θα αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Ξεκίνησε λοιπόν η νέα κυβέρνηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μια σειρά από πράξεις, ενέργειες και από επιχειρήσεις της αστυνομίας για να χτιστεί και να αποκατασταθεί αυτό το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Αυτό είχε ως πρώτες δραστηριότητες εκαθαρίσεις οι οποίες έχουν γίνει στα εξάρχεια. Γνωρίζετε πόσο πολύ σημαντικό είναι το κέντρο της Αθήνας. Κάθε χρόνο χιλιάδες τουριστών, εκατομμύρια τουριστών επισκέπτονται την Αθήνα. Θέλουμε λοιπόν να ξέρει όλος ο κόσμος, στην Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, όποιος έρχεται στην Ελλάδα, ότι έρχεται σε μια χώρα η οποία είναι χώρα ασφαλής. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, κάθε χρόνο είχαμε την περίοδο του Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου, κατά την 17 Νοεμβρίου ή στις 6 Δεκέμβρη, είχαμε έναν εντός εισαγωγικών εορτασμό, όπου ο εορτασμός αυτός που κατέληγε σε μπαχαλάκηδες να σπάνε, να καταστρέφουν περιουσίες, να πληρώνουν ο Έλληνας φορολογούμενος. Φέτος είδατε τα αποτελέσματα, ότι δεν είχαμε επεισόδια. Δεν συνέβησαν επεισόδια. Άρα λοιπόν, η αστυνομία, οργανωμένα και μεθοδικά, κάτω από τη βούληση της κυβέρνησης και την πολιτική κατεύθυνση που έχει πάρει, προχωρά, και να είστε σίγουροι ότι όταν θα τραβήξουμε τη γραμμή και θα κάνουμε τη σούμα στο τέλος, θα βγάλουμε το αποτέλεσμα σε σχέση με τα συμβάντα, διότι πάντοτε υπάρχουν συμβάντα, θα δείτε ότι ακόμα και τα γεγονότα αυτά θα είναι πολύ λιγότερα και πολύ μικρότερα. Τώρα, σχετικά με τα σχόλια και τα πρωτοσέλιδα, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Εντάξει, θα την πείτε, οι συνάδελφοί σας θα την. Θα τη σχολιάσουν, δεν θέλω να τη σχολιάσω. Σύμφωνοι. Λέτε όμως ότι άλλαξε η πολιτική βούληση. Βεβαίως. Αλλά αυτό το αντιλαμβάνω. Σε αποτέλεσμα πώς μεταφράζεται? Δηλαδή, φαντάζομαι το αστυνομικό δελτίο σήμερα, όλα αυτά που είπαμε πριν και άλλα τόσα δηλαδή, δεν παραπέμπει σε ένα άλλο αποτέλεσμα, σε μια καλύτερη ασφάλεια ή οτιδήποτε. Εκτιμώ ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή αν τα μετρήσουμε, γιατί τα ζούμε μέσα στη μέρα. Ναι. Λοιπόν, και μια άλλη συνέπεια για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα είναι οι αλλαγές οι οποίες έγιναν στον ποινικό κώδικα, όπου, να το πω έτσι, ξυλώθηκαν διατάξεις του νόμου Παρασκευόπουλου, όπου είχαμε, για να είναι ποινικό ένα δίκημα, θα πρέπει να είναι πάνω από 130.000 ευρώ, είναι μια κλοπή για παράδειγμα. Ναι. Άρα λέγαμε, κάντε μικροκλοπές, δεν υπάρχει πρόβλημα, και εκεί στις μικροκλοπές μπορεί να είχαμε και μικρό γεγονότα τα οποία να είχαν και οδυνηρή κατάληξη, όπως για παράδειγμα με τη γιαγιά στην τώρα πρόσφατα, λοιπόν, που δεν νομίζω ότι υπήρχε πρόθεση να την σκοτώσω για μια απλή κλοπή, και φτάσαμε στο έγκλημα. Αυτά συμβαίναν πάντα. Ναι, δεν ξέρω βέβαια, λοιπόν, πόσο σόφρον είναι να
αλλάζει κανείς τους κώδικες. Ξυλώνω τον νόμο Παρασκευόπουλου που έβγαζε έξω τους εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου και τους άφηνε να κυκλοφορούν ελεύθερους. Mm-hmm. Βάζω λοιπόν την αστυνομία να έχει μια πιο συστηματική, πιο αυστηρή παρακολούθηση, μια πιο αυστηρή επιτήρηση όλων των χώρων, όχι μόνο στα Εξάρχεια, παντού. Αποκαθιστώ, ξεκινάω από εκεί που φαινόταν το πρόβλημα με τους μπαχαλάκηδες και τα άνδρα νομίας. Ξεκαθαρίζω και τα πανεπιστήμια όπου είχαν γίνει ορμητήρια και χώροι για να καλλιεργούνται και να δημιουργούνται στρατιές επαναστατών εντός εισαγωγικών, οι οποίοι να βγαίνουν έξω και να προκαλούν διάφορες φθορές και καταστροφές και να καλύπτονται πίσω από το πανεπιστημιακό άσυλο. Ναι. Άρα έχουμε μια συνολική πολιτική της κυβέρνησης και αυτή τη συνολική της πολιτικής κυβέρνησης δεν είναι αυτό που είπα εγώ ότι το είπαμε προεκλογικά και το τηρούμε και μετεκλογικά. Ναι. Να είστε σίγουρος κι εσείς και εγώ το αντιλαμβάνομαι και το εισπράττω από την επικοινωνία μου με τους πολίτες. Mm-hmm. Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών θέλει η κυβέρνηση πιο έντονα, πιο συστηματικά να εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα είναι όμως ποια είναι η κατεύθυνση αυτή, γιατί λέτε φέτος δεν είδαμε επεισόδια. Είναι να παταχθεί η ανομία. Αφήνω στην άκρη. Η κατεύθυνση είναι να μην μπορούν να κυκλοφορούν και να πυροβολούν, να χτυπηθεί το έγκλημα, να χτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα. Ωραία. Θέλουμε λοιπόν μια χώρα. Σύμφωνα, να σας το θέσω λοιπόν αλλιώς. Δεδομένο το αίσθημα ασφάλειας παντού. Ωραία. Σε ανομία είναι από το κέντρο της Αθήνας, από τα Εξάρχεια. Ανομία είναι μολότοφ. Συμφωνούμε. Τα λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη παντού. Ωραία. Ανομία είναι τέσσερις αστυνομικοί να έχουν συλλάβει έναν άνθρωπο και να τον εξευτελίζουν προσπαθώντας να τον ξεγυμνώσουν και από το εσώρουχό του. Ανομία είναι η σημερινή καταγγελία του κυρίου Σκουρλέτη στη Βουλή ότι στη διάρκεια ενός ελέγχου αστυνομικοί ζήτησαν από 22χρονη κοπέλα να κατεβάσει το παντελόνι της στη μέση της πατησίων. Ανομία είναι οι καταγγελίες του συναδέλφου μας του Μάριου του Αραβαντινού ότι επειδή κατέγραφε με ένα κινητό στα Εξάρχεια για να κάνει ρεπορτάζ κόντεψε να τις φάει. Είστε σίγουρος τώρα, ξέρετε την δική μία προς πολιτική, μία η περίπτωση. Φαντάζομαι ότι τη φωτογραφία τη ευρωκίνηση από την συνάδελφο την Τατιάνα την Πόλαρη θα την έχετε δει. Που κρατάνε έναν άνθρωπο από τον εσώρουχο. Τη δική μου την πολιτική τοποθέτηση και τη Νέα Δημοκρατία συνολικότερα, ξέρετε ότι δεν καλύπτει, δεν εγκρίνει, ίσα-ίσα δεν νοείται σε καμιά περίπτωση ο ξεφτυλισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Όπου και αν έχει συμβεί και όποιος και αν έχει συμβεί, το αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν, είμαστε εναντίον τέτοιων γεγονότων, τέτοιων πράξεων, οι οποίες δεν μας τιμούν ως κοινωνία και ως πολιτεία που θέλουμε να έχουμε όντως αστυνόμευση, αλλά θέλουμε να έχουμε αστυνόμευση με κανόνες, νόμιμη και χωρίς βέβαια να προσβάλλουμε κανένα και για κανένα λόγο. Ξέρω βέβαια από την άλλη πλευρά και το λέω και οφείλω να το τονίσω εδώ πέρα ότι στην ελληνική αστυνομία υπηρετούν το γειτονόπουλο το δικό μου στην Άρτα, υπηρετούν τα παιδιά των φτωχών και των μέσων οικογενειών, των απλών ανθρώπων και υπηρετούν παιδιά τα οποία είμαι σίγουρος για την αστυνομία την οποία μιλούμε σήμερα, έχουν και παιδεία και εκπαίδευση, αλλά συνεχώς χρειάζεται τον κάθε άνθρωπο και την οτροπία του και την εκπαίδευσή του να την βελτιώνουμε, να εκπαιδεύονται για να μπορούν να, σε δύσκολες συνθήκες και αυτοί να ανταποκρίνονται έτσι όπως αρμόζει σε μια πολιτισμένη σύγχρονη πολιτισμική κοινωνία στην οποία καλούμαστε να ζήσουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά που είναι και το πιο βαρύ θέμα της μέρας και εικάζω για αρκετές μέρες και εβδομάδες ακόμη. Λοιπόν, κυρώσεις από την Σύνοδο Κορυφής δεν πήραμε. Πήραμε πολύ απλόχερες διατυπώσεις για τα δίκαια των αιτημάτων μας και όλα αυτά. Αλλά οι διατυπώσεις δεν δαγκώνουν και αναρωτιέμαι αν μπορούμε να είμαστε ήσυχοι μετά τη Σύνοδο Κορυφής ή αν φτάνετε κι εσείς στο συμπέρασμα και πρέσβεων και διπλωματών και διεθνολόγων ότι τέλος πάντων αν ομιγαίνει το γινόταν κάτι ακραίο, η Ελλάδα θα ήταν μόνη της. Να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι στη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών η κυβέρνηση, η χώρα, ο Πρωθυπουργός πήγε με ξεκάθαρους στόχους και πετύχαμε τα εξής. Καταρχήν πετύχαμε την καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας, πρώτον.
ξεκάθαρα, μίλησαν επίσημα στο επίσημο κείμενο και καταδικάστηκε η τουρκική προκλητικότητα με όλες τις εκφάνσεις. Δεύτερον, σε σχέση με τις συμφωνίες της Τουρκίας με, με την Λιβύη, υπήρξε επιπλέον και από εκεί ότι δεν είναι ένα κείμενο το οποίο δεν έχει νομική βάση, το οποίο δημιουργεί προβλήματα σε τρίτες χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Τρίτον, η Ελλάδα δήλωσε και το ασπάστηκαν όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να δεχτούμε αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, και εκείνο το οποίο πετύχαμε να υπάρχει μια τέταρτον, μια συνολική καταδίκη από όλες τις χώρες και μια απομόνωση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Ρωσία. Υπήρξε μια συνολική λοιπόν διπλωματική απομόνωση της Τουρκίας στις τελευταίες πράξεις της και ενέργειες. Το ακούω αυτό που λέτε. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά να μας πείτε πόσο δύσκολο ήταν αυτό. Η Τουρκία υπέγραψε μια συμφωνία με τη Λιβύη που ουσιαστικά κόβει τη Μεσόγειο στη μέση και λέει ότι η Τουρκία συνορεύει με τη Λιβύη περνώντας ξυστά από την Κρήτη. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσεις ότι υπάρχει τουρκική προκλητικότητα. Έχουμε κερδίσει την διαπίστωση και την συμπαράσταση από όλους, από όλα τα κράτη, ότι αυτή είναι μια παράνομη. Μια παράνομη συμφωνία. Αυτό είναι ένα κεκτημένο το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου και της διεθνής διαπραγμάτευσης η Ελλάδα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Από την άλλη πλευρά θα ήταν αφελές να πω ότι δεν τη βλέπουμε να εντείνεται και να αυξάνεται αυτή η τουρκική προκλητικότητα. Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός το είπε έτσι όπως πρέπει, λιτά και απλά, ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται και ότι δεν σε καμιά περίπτωση δεν θα δειχθεί να αμφισβητηθούν τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό... Και όσο πιο λίγα λες, τόσο πιο πολλά εννοείς. Πού μπαίνει η κόκκινη γραμμή? Εγώ πρέπει να ρωτήσω. Άμα θέλετε να πείτε λίγα, να πείτε λίγα. Αλλά τι σημαίνει δεν θα αμφισβητηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα? Μέχρι πού μπορεί να πάει η κυβέρνηση ή μέχρι πού πρέπει να πάει, κατά τη γνώμη σας? Καταλαβαίνουμε όλοι ότι και το ερώτημα είναι υποθετικό. Η Ελλάδα λοιπόν δεν θα κάνει πίσω σε κανένα δικό της δικαίωμα το οποίο το έχει καταχωρήσει, το έχει κερδίσει και είναι κεκτημένο της όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είτε πρόκειται για τα θαλάσσια σύνορά μας, είτε για τα εδαφικά σύνορά μας, είτε πρόκειται για συνθήκες και συμφωνίες όπου έχουν υπάρξει και έχουν υπογραφεί στο παρελθόν. Άρα λοιπόν για μας από εκεί, είναι κόκκινη γραμμή, δεν κάνουμε πίσω σε ό,τι ήδη είναι συμφωνηθέντα από αυτά. Και προετοιμαζόμαστε για όλα τα ενδεχόμενα. Κύριε Στυλιώ, όταν λέτε... Δεν θα υπάρξει κάτι για εκτίμηση ότι δεν θα έχουμε κάποια αρνητική εξέλιξη, ότι αυτό... μιλώντας με τη λογική πάντοτε, δεν συμφέρει κανέναν. Ούτε την οικονομία της Ελλάδας, την οικονομία της Τουρκίας, ούτε την Ευρώπη. Εμείς θέλουμε να κερδίσουμε ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα ευρωπαϊκά. Τα σύνορα της Ελλάδας και της Κύπρου είναι και σύνορα ευρωπαϊκά. Τώρα, η Ελλάδα πολλά χρήματα για νέα εξοπλιστικά δεν έχει, νομίζω ότι δεν έχει. Όλα βέβαια είναι θέμα προτεραιοτήτων στη ζωή. Τι μπορεί να κάνει για να δείξει ότι είναι έτοιμη? Σήμερα η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι δεν πρέπει να είναι ταμπού η αύξηση της στρατιωτικής θητείας. Νομίζω το ίδιο είπε προχθές και ένας άλλος συναδελφός σας, ο κύριος Χαρακόπουλος. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο αρμόδιος υπουργός, είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι πιέζεται από τα επιτελεία, ότι αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα των στρατιωτικών. Για σας είναι ταμπού η αύξηση της θητείας? Προσωπικά δεν είναι ταμπού για μένα η αύξηση θητείας. Έχουν μάλιστα ακουστεί και άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις, όπως η υποχρεωτική στράτευση όλων στα 18 και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Όμως σας θυμίζω ότι στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε μόλις την Παρασκευή, προχθές, πριν το Σαββατοκύριακο, αποφασίστηκε η Ελλάδα μετά από 10 και πάνω από 10 χρόνια που είχε να δώσει χρήματα για εξοπλισμούς, την αναβάθμιση και των F-16 και των Mirage και μια σειρά από υποβρύχια μας να αναβαθμιστούν. Άρα η Ελλάδα από το πλεόνασμά της, από τα χρήματα αυτά που βγάζει, η Ελλάδα που βγαίνει από την κρίση, μέσα από τις δυσκολίες τις οποίες έχει, αντιλαμβανόμενη κυβέρνηση την εθνική της ευθύνη και αντιλαμβανόμενη και την περίσταση που
υπάρχει, βγάζει χρήματα και δίνει για να πραγματοποιηθούν αναγκαίοι και απαραίτητοι δαπάνες σε σχέση με τους εξοπλισμούς της χώρας. Κύριε Στήλιο, αυτό μας κάνει να είναι ένα μήνυμα και προς τη γείτονα χώρα και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνούμε το αξιόμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες το έχουν αποδείξει πολλάκι στο παρελθόν και νομίζω ότι και σήμερα είναι σε τιμότητα και μπορούν να το αποδείξουν αν χρειαστεί. Ωστόσο, επειδή φαντάζομαι θα συμφωνήσουμε ότι στο παρελθόν έχουμε ζήσει αυτό που λέγαμε κούρσες εξοπλισμών, ράλι εξοπλισμών και το έχουμε πληρώσει όλοι μας πολύ πολύ ακριβά. Οπότε, επειδή ο πρώτος λόγος είναι πάντα στη διπλωματία, εσείς αλήθεια θα βλέπατε μια προσφυγή στη Χάγη, ούτως ώστε να λυθούν εκεί οι όποιες διαφορές? Και αν βλέπατε, για ποια θέματα, μόνο για την υφαλοκρηπίδα ή για όλα? Υπάρχουν μια σειρά από ενέργειες και πράξεις, οποίες θα πρέπει να προχωρήσει ή θα έπρεπε να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία, για να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο, για να πάει στη Χάγη. Ναι. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να ορίσουμε τα σύνορά μας σε σχέση, τα όρια μας σε σχέση με την υφαλοκρηπίδα. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε, αλλά εκτιμώ ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι μαθαίνω, προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και προετοιμάζεται και με νομοσχέδιο το επόμενο διάστημα που θα προλάβει όλες αυτές τις καταστάσεις. Αυτό θα πρέπει σε κλίμα συνεννόησης, σε κλίμα ενότητας όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας να δημιουργηθεί σε συνεννοητικό κλίμα και να προχωρήσουμε όταν είναι να προχωρήσει η χώρα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μια απόφαση μονομερής της κάθε πλειοψηφίας, κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, για να γίνει κάτι τέτοιο, εσείς θεωρείτε προϋπόθεση να συνεννοηθούν τα κόμματα μεταξύ τους ή να γίνει ένα συμβούλιο αρχηγών και να πει όλο το πολιτικό σύστημα ότι πάμε στη Χάγη? Αυτό γιατί? Φοβάστε ότι δεν θα τα πάρουμε όλα? Γιατί δίνει μεγαλύτερη δύναμη διαπραγματευτική στη χώρα μας. Καλά, το δικαστήριο είναι δικαστήριο. Δεν θα πούν οι δικαστές ότι επειδή ο Τσίπρας συμφωνεί με τον Μητσοτάκη. Ναι, αλλά υπάρχει τεράστια διαφορά να είναι ένα αίτημα το οποίο το θέτει και το ξεκινά μια πλειοψηφία, από το να είναι μια ομοφωνία, είναι μια πολύ ισχυρή πλειοψηφία. Και σίγουρα αυτό το οποίο θα μετρήσει και θα παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο είναι να υπάρχει η ομοθυμία και η συμφωνία του ελληνικού λαού συνολικά. Στομεί στη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία. Μιας που τέτοια ζητήματα προεκλογικά δεν ανέβηκαν πολύ ψηλά στην ατζέντα να έχουν συζητηθεί ή να έχουν διατυπωθεί. Η άλλη ήταν η ατζέντα η προεκλογική. Αυτό είναι αλήθεια. Θα προκύψει τώρα. Άρα η δημοκρατία, η αίσθηση δημοκρατίας από μόνη της μας οδηγεί να θέλουμε να έχουμε μια νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό. Τώρα, μια που έχουμε... Βρούμε στο όνομα των πολιτών. Μια που έχουμε πιάσει τα ελληνοτουρκικά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχει γίνει μείζον πολιτικό θέμα πια το περίφημο άρθρο του Κώστα Σιμίτη στα Νέα, με το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός, έστω και αν αποστασιοποιήθηκε από τον κεντρικό τίτλο που έβαλε η εφημερίδα ότι για όλα φταίει ο Καραμανλής, επί της ουσίας λέει ότι τα ελληνοτουρκικά παρέμειναν σε αβελτηρία και χάθηκε η ευκαιρία να λυθούν όλα στη Χάγη μέσω του Ελσίνκη, επειδή η κυβέρνηση Καραμανλή πέταξε στο καλάθι των αχρήστων τη δική του, όπως λέει, επιτυχία. Δηλαδή, ότι αν η Τουρκία ήθελε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να πάει στη Χάγη να λύσει όλα τα θέματα με την Ελλάδα. Γιατί τέτοια αφωνία, αλήθεια, και από το Μαξίμου και από τη Νέα Δημοκρατία κεντρικά ως προς το να υπερασπιστεί ή όχι τον κύριο Καραμανλή? Καταρχήν, αν θυμάμαι καλά και θυμάμαι πολύ καλά, διότι ήμουνα στην αίθουσα της Ολομέλειας, υπήρξε επίσημα από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του... Τον κύριο Λιβανό. Όχι. Α, τον κύριο Λοβέρδο λέτε. Τον κύριο Λοβέρδο υπήρξε ότι ο τίτλος του άρθρου που επικαλείστε και λέτε, ότι δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο θα ήθελε να είναι, εξέφραζε... Σύμφωνα, αλλά και το υπόλοιπο άρθρο, λοιπόν, κολακευτικό για τον κύριο Καραμανλή, είναι αυτό. Άρα λοιπόν, έτσι όπως βγήκε ο τίτλος, και οι ίδιοι από το κοινάλ δεν θεωρούν ότι ανταποκρίνεται αυτό το οποίο θα ήθελε να πει. Να θυμίσουμε όμως και τα εξής, ότι
Η Συμφωνία της Χάγης είναι μια συμφωνία η οποία προέκυψε το 1974, προέκυψε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον τότε πρόεδρο πρωθυπουργό της Τουρκίας. Παρόν σε αυτή τη συμφωνία τότε, την είχε γράψει ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Μολυβιάτης, ο οποίος ήταν και Υπουργός Εξωτερικών το 2004. Προκύπταν λοιπόν μια σειρά από ζητήματα που θα έπρεπε να γίνουν από τη χώρα για να μπορούμε να συνεχίσουμε στο δικαστήριο της Χάγης. Αυτά λοιπόν το 2004 δεν υπήρχαν. Και νομίζω ότι σε τέτοια μεγάλη εθνικής σημασίας ζητήματα και θέματα και στη συγκεκριμένη συγκυρία σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα, καλό είναι να κρατούνται σε πολύ χαμηλούς τόνους και σε χαμηλές πτήσεις, να το πω έτσι, και με όρους πιο στρατιωτικούς, για να βοηθούμε αυτό που ζητήσαμε πιο πριν και το ζήτησα και εγώ και νομίζω το θέλουμε, το επιθυμεί και ο ελληνικός λαός, να υπάρχει συμφωνία και συνένεση. Άρα, για να σας προβοκάρω και λίγο, επειδή ακριβώς θέλετε χαμηλούς τόνους, βλέπουμε το κόμμα σας και την κυβέρνηση να είναι απρόθυμη να υπερασπιστεί τον πρώην πρωθυπουργό της. Το debate νομίζω δεν έχει ανάγκη ο Καραμαλής από υπεράσπισης, από γιατί το λέτε, από 10 χρόνια μιλάει μέσω τρίτων. Είχαμε 10 χρόνια να ακούσουμε τη φωνή του. Μόνο τρίτοι τον υπερασπίζονται εδώ και 10 χρόνια. Νομίζω και ο ίδιος πρόσφατα μίλησε, έθεσε γραμμές, προέβλεψε την τουρκική προκλητικότητα στην ομιλία του στην Θεσσαλονίκη την 28η Οκτωβρίου. Είναι παρόν στη Βουλή. Νομίζω ότι ο Καραμαλής με την ιστορία του και τη στάση του δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης από κανέναν. Αν χρειαστεί, εδώ είμαστε. Μάλιστα. Και να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για τον προϋπολογισμό. Αληθεύει ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη από τον Πρωθυπουργό, γιατί το ρεπορτάζ λέει αυτό, ότι ψάχνουν στο Μαξίμου έναν κρυφό άσο στο μανίκι. Ωστόσο, την ίδια ώρα η αντιπολίτευση λέει ότι είναι προϋπολογισμός λιτότητας, ότι έχετε κόψει 400 εκατομμύρια από τα προνοιακά επιδόματα, ότι είναι 150.000 λιγότεροι οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης. Τι γίνεται? Έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι σε φιλελεύθερη κατεύθυνση. Πρώτον, αυτό όπως το έλεγα εγώ, αν μου επιτρέψετε, είναι ένας προϋπολογισμός που μας πάει στη μεταφιλελεύθερη εποχή. Τι σημαίνει, κατά τη δική μου τη γνώμη? Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν φιλελευθερισμό με κοινωνικό πρόσημο, έναν προϋπολογισμό με κοινωνικό πρόσημο. Έχουμε έναν προϋπολογισμό όπου έχει ξεκάθαρους στόχους. Να σας δώσω τη διαφορά του σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό, γιατί εκεί είναι η σημασία, εκεί είναι η αξία. Η αξία λοιπόν είναι ότι έχει λιγότερους φόρους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και βάζει και δύο άλλα στοιχεία. Το πρώτο υπάρχει πρόβλεψη για 5 δις παραπάνω έσοδα. Πώς έχει λιγότερους φόρους? Βέβαια, έχει λιγότερους φόρους και αυξάνονται τα έσοδα. Αυτό φάνηκε και με τον έμφυα, όπου μειώσαμε 22% την μεσοσταθμικά τον έμφυα και τα έσοδα ήταν πάνω από 100 εκατομμύρια περισσότερα σε σχέση τα εισπράχθη, αυτά που εισπράχθηκαν στον έμφυα είναι στοιχεία τωρινά. Λέω λοιπόν τα δύο στοιχεία. Ένα είναι ότι αξιολογείται ο ίδιος ο προϋπολογισμός που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Τέθηκαν δηλαδή σε συγκεκριμένα υπουργεία στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν και σε σχέση με το στόχο των εξόδων. Και δεύτερον, εμφανιζόταν κάθε χρόνο να υπάρχει μια υποεκτέλεση του προϋπολογισμού. Τι συμβαίνει αυτή η υποεκτέλεση του προϋπολογισμού? Είχαμε βγάλει λεφτά, είχαμε βάλει στον κουμπαρά για να εξοδευτούν και αυτά τα χρήματα δεν απορροφόντουσαν. Δεν πέφτανε, με άλλα λόγια, στην αγορά. Εμείς λοιπόν θέλουμε να όσα χρήματα έχουν προβλεφθεί να εξοδευτούν στο σύνολό του. Μιλάμε για χρήματα της τάξης κοντά στα 2 δις. 2 και δις. Υπήρχαν αστοχίες λοιπόν, ότι προϋπολογίζαν ότι θα εξοδευτούν σε κάποιο έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό το έργο κολούσε για οποιοδήποτε λόγο. Δεν απορφόντουσαν τα χρήματα. Όταν αυτά τα χρήματα πέσουν στην αγορά πάνω από 2 δις, με τη μόχλευση πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ περισσότεροι, θα πολλαπλασιαστούν σε σχέση με το οικονομικό όφελος το οποίο θα αποδώσουν στην οικονομία. Γενικά λοιπόν η φιλοσοφία ποια είναι? Λιγότεροι φόροι, καλύτερα έσοδα, χτυπιέται η φοροδιαφυγή. Ξέρετε ότι έχει μπει ο στόχος με τις κάρτες. Κάθε χρόνο είχαμε και κάθε οικονομία έχει μια παράλληλη οικονομία, μια κρυφή οικονομία. Προσπαθούμε το ποσοστό αυτής της παράλληλης οικονομίας σε όλες τις χώρες να το μειώσουμε και από εκεί θα κερδίσουμε αυτό το οποίο λέτε εσείς στα 5 δις. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε? Θέλουμε πολιτική με αποτέλεσμα. Θέλουμε πολιτική ουσίας. Και εκεί είναι και ο στόχος για την κυβέρνηση, για τους υπουργούς, να είναι προσιλωμένοι και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με
συγκεκριμένους στόχους, να τους υλοποιήσουν, μάλιστα, να τους πετύχουν και να είναι και επιτυχημένοι. Κύριε Στυλιώ, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Να είστε καλά.